Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ακούτε τόση ώρα τον συνάδελφό μας με την καλεσμένη του, η οποία ουσιαστικά μας λέει ότι πρέπει ο εργαζόμενος να βγει μπροστά και να κάνει καταγγελίες. Ξέρουν, δεν κατάλαβα ακριβώς αν όντως υπάρχουν επίσημες καταγγελίες μέσα από αυτή τη σύνδεση. Αλλά κάνουμε τώρα την ερώτηση σε εσάς. Ποιος είναι ο μηχανισμός για έναν εργαζόμενο ο οποίος δέχεται αυτή την πίεση και αυτή την εργασιακή συνθήκη? Να μιλήσουμε επί της αρχής. Mm-hmm. Επί της αρχής είναι τρεις παράγοντες που και οι τρεις συντελούν στο να βελτιωθεί σε του εργαζόμενου. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης και ατομικά και συλλογικά, όπως έγινε με την αύξηση του κατώτατου, με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Το δεύτερο είναι, όπως θα υπόθηκε, η δράση των οργανωμένων δυνάμεων του συνδικαλιστικού κινήματος. Και το τρίτο είναι η παρέμβαση του ΣΕΠ. Άρα και αυτοί οι τρεις παράγοντες συντελούν στο να μπορεί ο εργαζόμενος να εργαστεί μέσα σε ένα καλύτερο. Από τη θεωρία στην πράξη, κύριε Κορφιάτη, γιατί το ΣΕΠΕ πράγματι έχει δώσει δείγματα γραφής και από τον Άσο τον Ηλιόπουλο, όταν βρίσκονταν σε δική σας θέση, είχε επιτεύγματα σημαντικά. Μπράβο σας και εύχεσαι τελεία εδώ στα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τι κάνει ο εργαζόμενος που μας ακούει και έχει πρόβλημα. Λοιπόν, δούλευα 8ωρο, μου λένε έλα για 4ωρο. Τι μπορώ να κάνω? Κοιτάξτε. Σε μένα και σε άλλους τρεις στην επιχείρηση. Τέσσερις είμαστε όλοι και όλοι. Τέσσερις είμαστε όλοι και όλοι στην επιχείρηση. Στους τρεις είπαν αυτό, στους δύο. Ξέρετε, ο εργοδότης δεν έχει την ίδια πρακτική σε όλους για να μην έχουν όλοι κοινά αιτήματα. Εντάξει, εκεί. Έτσι, το κοινό αίτημα είναι πρόβλημα για τον εργοδότη. Άρα οι εργοδότες, οι πολύ κακοί, δεν δημιουργούν κοινά αιτήματα στους εργαζόμενους. Όχι, όχι, να μην γίνει ένα μέτωπο. Έτσι, βέβαια, να μην γίνει μέτωπο. Λοιπόν, είμαστε τέσσερις ή τρεις πηγαίνουμε από 8ωρο, 4ωρο. Τι κάνω εγώ σε σχέση με εσάς, μπορώ να κάνω κάτι ή μόνος μου? Μπορείτε ασφαλώς να κάνετε. Τι κάνω? Το πιο απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να καταγγείλετε το ότι συνεχίζει να δουλεύετε 8ωρο, είναι συνδεδεμένο 4ωρο. Και έτσι ο ΣΕΠΕ θα έρθει για έλεγχο. Μπορούμε να διασταυρώσουμε τις ώρες και να έρθουμε σε ώρες που ο εργαζόμενος δεν είναι δηλωμένος. Και οι κυρώσεις είναι πολύ σημαντικές. Η καταγγελία είναι ανώνυμη? Προφανώς, το 15-12. Εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης. Μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλο ποσό. Πόσο? Και πάνω από 15.000 ευρώ. Και πάνω από 15, μάλιστα. Αλλά μετά με την υποχρέωση πέφτει το πρόστιμο άμα τον κρατήσει. Αν τον κρατήσει και τον πληρώνει κάποιο. Αυτό ισχύει για την αδήλωτη. Όχι για την υποδηλωμένη. Για την υποδηλωμένη, μισό λεπτό. Για την υποδηλωμένη θα πρέπει να πληρώσει όλο το πρόστιμο. Ασφαλώς. Αν στην υποδηλωμένη πληρώνει το πρόστιμο, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψη υποδηλωμένη. Μπορεί να απολύσει τον υπάλληλο. Του δίνεται κάποιο περιθώριο ώστε να μην απολύσει τον υπάλληλο? Γιατί εγώ θα κάνω την καταγγελία, θα έρθετε εσείς, ελέγξετε, θα με βρείτε μέσα σε ώρα που δεν πρέπει να εργάζομαι, θα πληρώσει ο κύριος το πρόστιμο που με έχει βάλει εμένα να δουλεύω χωρίς να πληρώνομαι, και την επόμενη μέρα το πρωί θα μου πει άντε γεια. Να το ξέρετε, καταρχήν, το ΣΕΠ έχει μια σειρά από πρακτικές κατά τη διάρκεια του ελέγχου και στον τρόπο που πηγαίνει για έλεγχο, ώστε να προφυλάζει την πηγή από την οποία προέκυψε ο έλεγχος. Προφανώς θα τις αποκαλύψω εδώ. Το δεύτερο είναι ότι πολύ συχνά και πολλές φορές και περισσότερο συχνά από ό,τι με τις καταγγελίες πηγαίνουμε για έλεγχο με δική μας βούληση και με δικό μας σχεδιασμό. Και αξιοποιούμε και τα δεδομένα που δηλώνει κάθε επιχείρηση στο οργάνι. Επομένως, με τον τρόπο που λειτουργεί η επιθεώρηση εργασίας δεν προκύπτει, και είναι λάθος να λέμε ότι προκύπτει μια σύνδεση του ελέγχου με έναν περισσότερο συγκεκριμένο εργαζόμενο. Πάμε. Και να σας πω και το εξής. Επειδή κάποια πράγματα λύνουν και στην πράξη και υπάρχουν εργαλεία. Προφανώς και εμείς θα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά μια επιχείρηση που μετά τον έλεγχο, αντί να συμμορφωθεί, λειτουργεί εκδικητικά απέναντι στους εργαζόμενους της. Και αυτό είναι και πολιτική και επιχειρησιακή απόφαση. Ναι. Άλλο ερώτημα. Είμαι εγώ λοιπόν σε μια επιχείρηση, είμαι απλήρωτος. Τι κάνω με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας? Λοιπόν. Πέρα από τη δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας, υπάρχει δυνατότητα να προκαλέσουμε εργατική διαφορά στην οποία καλείται ο εργοδότης, καλείται ο εργαζόμενος και προσπαθεί η επιθεώρηση εργασίας είτε να συμβιβάσει τα δύο μέρη και να βρεθεί μια λύση, είτε αν δεν συμβιβαστούν να προχωρήσει ακυρώσεις. Κάνω εγώ την καταγγελία σήμερα, έρχεστε εσείς το απόγευμα στο γραφείο, έρχεστε μετά από ένα μήνα, έρχεστε μετά από τρία τέρμινα. Πώς λειτουργεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας? Υπάρχει κόσμος έξω που είναι απλήρωτος και ένα και δύο και τρεις και πέντε μήνες. Τι ακριβώς θα κάνουν αυτοί? Γιατί αν ακούσουν τον Κορφιάτη και μετά μείνουν άνεργοι και ψάχνουν να βρουν δουλειά, ξέρετε, ζόρικα τα πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό, από εκεί πιάνεται ο κακός εργοδότης. Ποτέ, καταρχήν να ευκρινίσω το εξής. Ποτέ δεν είπαμε ότι αρκεί μόνο η δράση του ΣΕΠΕ για να λυθούν τα ζητήματα. Προφανώς και η δραστηριοποίηση των εργαζόμενων είναι σημαντική.
Από εκεί και πέρα, μέσα από τη διαδικασία της εργατικής διαφοράς τα τελευταία 4 χρόνια, έχουν αποδοθεί πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους. Άρα αυτή η διαδικασία λειτουργεί και φέρνει αποτελέσματα. Τι κάνω, παίρνω πάλι χωρίς να πω το όνομά μου, έρχομαι μόνο από το επώνυμο και σας εργατική δω διαφορά, εργατική διαφορά θέλει την υπόρρυψη είτε του εργαζόμενου, ναι, αυτοπροσώπος, είτε της οργάνωσης της συνδικαλιστικής που τον εκπροσωπεί. Έχει αυτές τις δύο εναλλακτικές. Ρώτησα προηγουμένως την κυρία Νέρη και δεν μας απάντησε, καθαρά. Προφανώς είχε και άλλα προβλήματα, γιατί είχε, δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι μόνο η υποδηλωμένη εργασία. Έχουν απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες σε πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι τραγικές. Να μην το αφήσουμε, να μην το σχολιάσουμε. Όσον αφορά στην καταγγελία σε εσάς, πρέπει να έρθει το σωματείο. Μπορεί να έρθει το σωματείο, μάλλον, και να σας φέρει ένα σωρό καταγγελίες για ένα σωρό επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που όχι μόνο μπορεί να γίνει, αλλά είναι κάτι που το θέλουμε κιόλας. Γίνεται. Γίνεται. Γίνεται και υπάρχουν και παραδείγματα που ακριβώς επειδή όταν έχεις πληροφόρηση μέσα από τους ανθρώπους που είναι στο χώρο και γνωρίζουν τα προβλήματα, μπορείς να κάνεις πολύ πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Και επειδή υπάρχει και παρουσία στο χώρο δουλειάς, από το συνδικάτο, γνωρίζεις και τις μόρφες και τη συμπεριφορά της επιχείρησης. Άρα αυτό και γίνεται. Και το καταλαβαίνουν οι εργοδότες και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Κύριε Κοφιάτη, τώρα είσαστε στη διαδικασία μέσω της Εργάνης, νομίζω, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε και άλλο τρόπο, να δείτε αν αυτές οι 111, νομίζω, χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν προβεί στην αλλαγή για αύξηση στον κατώτατο μισθό. Πώς βλέπετε ότι διαμορφώνεται το τοπίο και αν έχουν συμμορφωθεί, να το πω σε εισαγωγικά, αν έχουν ακολουθήσει, εν πάση περιπτώσει, τη σχετική αλλαγή, γιατί εγώ θα σας πω ότι στο κοντινό περιβάλλον, εκεί που καθημερινά πάμε στο φούρνο, σε μικρές, έτσι, πιο μικρές επιχειρήσεις, αρχίζουν οι άνθρωποι και έχουν μια αγωνία, γιατί προφανώς κάτι θα τους ψιθυρίζουν τα αφεντικά τους. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο είδη συμμόρφωση, η τυπική και η ουσιαστική. Στο κομμάτι της τυπικής, η διαδικασία υποβολής της τροποποίησης από το χρόνο ολοκληρώθηκε και την Παρασκευή. Άρα σήμερα θα έχουμε μια εικόνα. Η εικόνα που είχαμε ήταν σε γενικές γραμμές καλή. Στο ουσιαστικό κομμάτι, εγώ να σας δώσω δύο μεγέθη που είναι σημαντικά. Και η απασχόληση στο Φλεβάρι αυξήθηκε. Δηλαδή είχαμε 27.840 νέες θέσεις εργασίας, που είναι η καλύτερη επίδοση για το Φλεβάρι το 2001. Θέσεις εργασίας μιλάμε, πλήρους απασχόλησης ή μιλάμε για δύο ώρα. Κοίταξε, η αναλογία περίπου στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται τα τελευταία χρόνια είναι 70-30. 70 πλήρους, 30 μερικής και προκύπτει από τα αιτήσια τεύχη του οργάνη. Και το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι δεν παρατηρήθηκε το κύμα μετατροπής συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική. Αυτό το λέω πιο πολύ για να μην δώσουμε την εικόνα που ήθελαν κάποιοι να δώσουν ότι ο αγώνα εργασίας θα καταρρεύσει επειδή αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Αυτό δεν συμβαίνει. Εσείς αυτό όμως δεν σημαίνει. Και αύξηση. Ορίστε. Εσείς καταγράφετε και αύξηση στις θέσεις εργασίας, είπατε. Καταγράφει και το Φλεβάρι. Ναι, σας ρωτάω γιατί διάβασα την έκθεση του γραφείου του προϋπολογισμού, τον κύριο Κουτεντάκη, που είπε ότι δεν έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή να καταγράψουμε αν η αύξηση του κατώτατου μισθού θα δώσει αύξηση θέσεων. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Εντάξει, νομίζω είναι ένα πρώτο στοιχείο που υπάρχει και είναι δεδομένο. Ναι, ναι, αφού το λέτε. Από εκεί πέρα για να. Ναι, ναι, αφού το λέω. Αφού και το μέσα στο Φλεβάρι έχει το κύριο Κοντάκη. Αυτό είναι με 11 Μαρτίου που προλάβαμε. Δεν μπορούσε να ενταχθεί. Δεν μπορούσε να ενταχθεί. Χρονικά δεν ήταν αδιανόητο. Δεν μπορούσε να ενταχθεί. Δεν είχα τα στοιχεία πώ ενταχθεί. Ξέρετε, στην διαδικασία και τη αύξηση μια σειρά υποποθέσει έγιναν. Το ζήτημα όμως είναι τη λατική πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει συγκεκριμένα πράγματα που είμαστε σε θέση να τα μετράμε και να τα έχουμε στα δεδομένα. Και θέλω και εγώ ερώτηση. Έχω πολλά σχόλια. Τι εργαλεία έχετε, το Σώμα Επιθεωρήσεων Εργασίας? Έχουμε απέναντί μας τον κύριο Παναγιώτη Κορφιάτη, ειδικός γραμματέας. Έχετε πάει στο Υπουργείο και τι έχετε πει για να σας βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση? Λέω εγώ τώρα, μπορεί μια επιχείρηση που έχει κάνει μια σειρά από παραβάσεις ή που έχει απλήρωτους εργαζόμενους να πάρει ΕΣΠΑ? Μπορεί ο εργοδότης που έχει μια σειρά από παραβάσεις ή απλήρωτους εργαζόμενους να δανείζεται? Ή σε αυτά πρέπει να μπει ένα φρένο, ώστε άμα θέλει ο άλλος, πρώτα να είναι συνεπής και μετά να έχει τα ωφελήματα της ευεργεσίας? Το πρώτο που αναφέρεται έχει νομοθετηθεί από το Σεπτέμβριο του 2017. Για τη σύνδεση παραβατικότητας και πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους σηματοδότησης. Ωραία, παραβατικότητα είναι και πληρωσιά. Ναι, ναι, προφανώς. Εγώ ρωτάω γιατί έξω ο κόσμος ο μισθός. Το δεύτερο, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Κοιτάξτε, ο δανεισμός είναι ένα ευρύτερο οικονομικό μέγεθος που αφορά τις τράπεζες, αν αφορά το δημόσιο. Αφήστε τον δανεισμό. Να σας πω ένα παράδειγμα. 120 δόσεις που πάμε να τους βάλουμε τώρα σε 120 δόσεις. Να τους διευκολύνουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτοί που είναι έχουν παραβατική συμπεριφορά θα μπορούν να μπουν σε 120 δόσεις. Δεν θα έπρεπε. Πρώτα να πληρώνω και μετά ξέρεις, να πληρώνω. Μην μου ζητάτε να σας απαντήσω για κάτι που δεν έχει νομοθετηθεί ότι αν ακόμα. Αν κλείσω αλλά την επιχείρηση, θα τους αφήσω όλους άνεργους. Άρα δηλαδή με αυτή τη λογική. Δεν το ξέρεις πώς λειτουργεί. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Με τη λογική αυτή, να τους βασανίζουμε τους εργαζόμενους. Δεν μπορώ να δουλεύω εγώ δωρεάν για τον εαυτό μου, θα δουλέψω δωρεάν για τον Μαρτζάνη. Μην εξανίσταστε. Δεν λέμε ότι έχει δικαιολογία, αλλά λέμε όμως ότι τι ακούγεται. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, αλλά να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Για να έχουμε περισσότερα εργαλεία ακριβώς στη διάθεσή μας, προχωρήσαμε στη νομοθέτηση του κλεισίματος επιχειρήσεων που επανειλημμένα παραβιάζουν εργατική νομοθεσία. Την προηγούμενη εβδομάδα κλείσαμε ένα άλλο κεντρικό κατάστημα τράπεζας που είχε σειρά παραβάσεων σε ζητήματα ωραρίου. Στην Αθήνα έγινε ή σε κάτι. Στην Αθήνα, σε πολύ κεντρικό σημείο. Μάλιστα. Ερώτηση. Ερώτηση και δεν απαντήθηκε, την έκανε η Μάριον και θέλω να την κάνω την ερώτηση ξανά σε εσάς τώρα. Είναι πολιτική των σούπερ μάρκετ γενικά και της συγκεκριμένης εταιρείας αυτό το mail που διαβάσαμε ή ήταν απλά ένα μεμονωμένο προσθετικό, κύριε Κορφιάτη? Την έκανε η Μάριον στην κυρία Νέρη, δεν μπορέσαμε να το... Μας είπε ότι είναι πολιτική όλων των σούπερ μάρκετ και σίγουρα και αυτού συγκεκριμένου. Το 2014 και ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος, είχε κάνει ένα παραλληλισμό και είχε πει ότι στη Μολδαβία υπάρχουν πολύ μισή των 70 ευρώ. Άρα, είμαστε μια χώρα που έχει πολύ ψηλό επίπεδο ζωής. Νομίζω έτσι το είχε πει για να μην τον αδικήσω. Στη Λιθουανία, νομίζω, για να τον αδικήσουμε. Μάλλον στη Μολδαβία, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι εκεί η ουσία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια το ξέρουμε ότι έχει στηθεί και κοινωνικά και πολιτικά ένα μέτωπο δυνάμεων απέναντι στην εργασία. Και το μέτωπο αυτό. Προφανώς εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα για να δυσκεραίνει τη θέση των εργαζομένων και να προωθήσει μια συγκεκριμένη πολιτική που την είδαμε και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, τη βλέπουμε και σε πρακτικές. Εγώ αυτό που ξέρω είναι το εξής. Μολδαβία, έχετε δίκιο. Και θα το πω. Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα και μεγάλες εταιρείες να διαμορφώνουν τις εταιρικές τους πρακτικές και πολιτικές όσο χαλαρά ή αυστηρά θέλουν. Επομένως, να το ξέρουν αυτό, γιατί το έχουμε δει στην πράξη, ότι η δικιά μας παρέμβαση θα έχει την αποτρεπτική ισχύ εκείνη, ώστε να διαμορφώσουν πολιτικές που στο κομμάτι της προστασίας των εργαζομένων θα είναι και σφιχτές και αυστηρές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Μια ερώτηση ακόμα, γιατί μας την έχει δύο φορές η Ανδρονίκη, για τα αθλητικά σωματεία. Έχετε κάνει ελέγχους στα αθλητικά σωματεία, λέει. Ο κόσμος φοβάται να καταγγείλει. Εκεί δουλεύουν και δεν φαίνονται πουθενά. Σε όλο το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας κάνουμε ελέγχους. Απλά έχει, έχει μια ιδιαιτερότητα ο χώρος, η οποία για να αντιμετωπίσει χρειαζόμαστε τις καταγγελίες των ανθρώπων που είναι μέσα. Λοιπόν, κύριε Κορφιάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.